Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. All About Arizona Air, τελευταίο για αυτή την εβδομάδα. 4 του Σεπτέμβρη δείχνει το ημερολόγιο. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6.30. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Για μια μισή περίπου ώρα θα πούμε αρκετά και ποδοσφαιρικά και μπασκετικά μετά τις 5.30. Έχουμε τον άλλον εδώ πέρα κάθε μέρα. Δεν μας αφήνει να ασχοληθούμε με τον μπάσκετ καθόλου. Εντάξει, με το τμήμα που έχει φέρει επιτυχίες στο σύλλογο. Μετά τις 5.30 λοιπόν θα έχουμε μαζί μας καλό φίλο και συνάδελφο Αντώνη Γκάτζιο για να κάνουμε λίγο αυτό το catch-up που λένε οι Αμερικάνοι στις εξελίξεις όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Διότι έχει πέσει το βάρος φυσιολογικά βέβαια στο ποδόσφαιρο, αλλά και εκεί γίνονται πράγματα. Θα μας τα πει ο Αντώνης στη συνέχεια της εκπομπής. Εννοείται ότι θα μιλήσουμε και για μπάλα, για την αγαπημένη μας φουτμπαλέρα. Και στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής και στο τρίτο κομμάτι της εκπομπής, όπου πιθανότατα θα ανοίξω και τις τηλεφωνικές γραμμές για να τα πούμε και λίγο μαζί, αν δεν μας βοηθήσει η τηλεφωνική επικοινωνία, μια συνέντευξη που είναι πιθανόν να έχουμε σήμερα. Εσείς για την ώρα στέλνετε τα μηνύματά σας, γράφετε FM, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, την ερώτησή σας, το σχόλιο σας, την τοποθέτησή σας και το στέλνετε στο 54222 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Στον προθάλαμο θα λέγαμε του Σαββατοκύριακου, ίσως και το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού λόγω καιρικών συνθηκών. Αν και από χθες το βράδυ έχει μια ωραία δροσούλα, είναι η αλήθεια, που απλώνεται γενικότερα και μας βοηθάει να γλιτώνουμε αυτή την αποπνικτική ζέστη και υγρασία που υπάρχει τις τελευταίες μέρες στην Θεσσαλονίκη. Αγωνιστικό Σαββατοκύριακο βέβαια, μην το ξεχνάμε και αυτό. Πολύ βασικό, διότι αύριο έχουμε 7 η ώρα το φιλικό παιχνίδι με τον Βόλο στο Κλεάνθης Μικελίδης, η πρόβα τζενεράλε του Άρη, πριν την έναρξη του πρωταθλήματος την επόμενη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε βέβαια ότι 7 η ώρα έχουμε και την κλήρωση του πρωταθλήματος, την οποία θα ακούσετε ζωντανά εδώ από τον Αθλητικό Λίμπερο 107,4 και οι φίλοι του Άρη και οι φίλοι του ΠΑΟΚ και όλων των ομάδων γενικότερα, για να δούμε ποιο θα είναι και το πρόγραμμα κυρίως του Άρη. Αυτό μας ενδιαφέρει την πρώτη αγωνιστική στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και κυρίως ποιες θα είναι. Και ποιο θα είναι το πρόγραμμα του στις πρώτες αγωνιστικές, διότι αν όλα πάνε καλά, περάσει την Κόλο Σκοβαλίφκα, παίξει με τη Ριέκα, περάσει ενδεχομένως και τη Ριέκα, τότε θα ήταν καλό να έχει και ένα θεωρητικά εύκολο πρόγραμμα σε αυτές τις πρώτες αγωνιστικές. Ενδιάμεσα δηλαδή των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων, αν αυτές είναι αρκετές. Έτσι περάσει δηλαδή τους Ουκρανούς, αλλά συνέχεια και τους Κροάτες. Θα πούμε εννοείται και για τα μεταγραφικά τα οποία υπάρχουν, παραμένουν θα λέγαμε στην επικαιρότητα. Όχι βέβαια με κάτι ουσιαστικό, είναι αλήθεια. Για την ώρα το ουσιαστικό
Σε αυτές τις περιπτώσεις σημαίνει να γίνει κάποια μεταγραφή, να ολοκληρώσει ο Άρης κάποια κίνηση, αν και είναι κοντά, είναι η αλήθεια, σε μία που σημειώσαμε και χθες με τον Χρήσανθο και σήμερα το πρωί μέσα από το All About Άρης, με τον Άρη να έχει λοκάρει τις τελευταίες μέρες σε μία συν μία κίνηση, θα λέγαμε κυρίως. Δύο κινήσεις ουσιαστικά, δηλαδή του τερματοφύλακα για το οποίο καίγεται σίγουρα να αποκτήσει, και είναι πιθανό να έχουμε και εξέλιξη μέσα στα επόμενα 24 ώρα, διότι στις 10 του Σεπτέμβρη είναι το deadline της ομάδας για την ευρωπαϊκή λίστα που πρέπει να δηλώσει εν ώψη του αγώνα με την Κόλος Κοβαλίφκα, και σε αυτή την ευρωπαϊκή λίστα ο Άρης θέλει να έχει τουλάχιστον έναν ακόμα τερματοφύλακα. Θα έχει εννοείται το Χουλιάν Κουέστα, μπορεί να έχει και κάποιους από τους υπόλοιπους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Θα είναι ο Έμαν, θα είναι ο Κυριαζής. Πιθανό. Θέλει όμως να έχει ακόμα μια πιο σίγουρη, μια πιο αξιόπιστη επιλογή. Θα λέγαμε αυτή θα είναι ο τερματοφύλακας που θα αποκτηθεί από τους κιτρινόμαυρους για την νέα σεζόν. Μια υπόθεση που επαναλαμβάνω είναι πιθανό να ξεκαθαρίσει μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Κάτι τέτοιο δεν φαίνεται με τα τωρινά δεδομένα, γιατί στον Άρη γενικότερα αλλά και στον Άρη αυτά αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Δεν φαίνεται ότι θα έχουμε άμεσα κάτι όσον αφορά το θέμα του κεντρικού αμυντικού, όπου παραμένουν τρεις συγκεκριμένες επιλογές για τους κιτρινόμαυρους, αλλά με δεδομένο ότι υπάρχουν και τέσσερις λύσεις αυτή τη στιγμή στο ρόστερ και ο Άρης πάει για έναν δεκαδάτο στόπερ, θα πάρει τον χρόνο του. Παίρνει βασικά ήδη τον χρόνο, την ώρα βέβαια που υπάρχει ο δεύτερος δρόμος, όπως είχαμε γράψει και προχθές, η περίπτωση του Ούγκο Σόουζα, που κι αυτή δεν έχει. Δεν έχει μικρό βαθμό, θα το λέγαμε. Έχει βασικά μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Αρκετά μεγάλο βαθμό δυσκολίας, αλλά παραμένει και αυτή στο κάδρο για τον Άρη. Μια πιο γνώριμη σίγουρα λύση σε σχέση με τις υπόλοιπες που έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα στην λίστα της. Έχει και αυτή βέβαια τις δυσκολίες της. Είναι ο δεύτερος δρόμος για τον Άρη. Εάν δεν βρει κάτι το οποίο τον ενθουσιάζει, κάτι το οποίο του αρέσει, αλλά η προτεραιότητα δίνεται στην απόκτηση ενός ενδεκαδάτου, θα λέγαμε, κεντρικού αμυντικού, για τον οποίο ο Άρης από τη στιγμή που έχει το Ρόους, το Δελιζήση, τον Ντάτκοβιτς και τον Μπακαλιάνη, θα πάρει λίγο χρόνο παραπάνω μέχρι να κάνει και την τελική του επιλογή. Δεδομένου λοιπόν ότι έχουμε ένα deadline μέχρι τις 10 του Σεπτέμβρη για να δηλωθεί η ευρωπαϊκή λίστα, η μία κίνηση που θέλει να κάνει ο Άρης σίγουρα μέχρι τότε είναι το τερματοφύλακα. Και επαναλαμβάνω, πιθανό να ξεκαθαρίσει μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Και λογικά, ναι, όχι, δεν νομίζω να γίνει κάποια αλλαγή τη τελευταία στιγμή, κάποια έκπληξη. Από το εξωτερικό θα έρθει ο παίκτης που θα αποκτήσει η ομάδα για την συγκεκριμένη θέση. Και από εκεί και πέρα υπάρχει η περίπτωση του Εχσάν Χατζησαφή, ο οποίος το σήκωσε χθες στο Ιράν το κύπελο με την Τράκτορ, και στον Άρη περιμένουν πλέον μέσα στα επόμενα 24 ώρα να λύσει το συμβόλαιό του ο ποδοσφαιριστής με το σύλλογο του Ιράν και να μπει στο αεροπλάνο για να έρθει άμεσα στη Θεσσαλονίκη και να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Άρη. Θέλει ο Άρης να έχει τον Ιρανό στην ευρωπαϊκή του λίστα. Θέλει και ο Ιρανός να είναι στην ευρωπαϊκή λίστα του Άρη. Από το πρώτο παιχνίδι κιόλας κόντρα στην Κόλος Κοβαλίφκα, παρότι προέρχεται έτσι από ένα γεμάτο καλοκαίρι για τον ίδιο με συνεχόμενα παιχνίδια, δεν σταμάτησε να παίζει ο Χατζησαφή. Αυτό βέβαια από τη μία είναι καλό, διότι έχει αγωνιστικό ρυθμό. Κάποια στιγμή όμως, γιατί πρέπει να βλέπουμε και την άλλη πλευρά του νομίσματος, θα του βγει μια φυσιολογική, μια δεδομένη κόπωση, για την οποία βέβαια στον Άρη είναι προετοιμασμένοι ώστε να την διαχειριστούν. Είναι μια περίπτωση παρόμοια αυτή του Σούντγκρεν, ο οποίος και αυτός είχε έρθει πέρυσι στην ομάδα προερχόμενος από ένα τρίμηνο, τετράμηνο φουλ αγωνιστικών υποχρεώσεων με την Έξο Χόλμης τότε. Ευχιόλων βέβαια είναι να μην εξελιχθεί ο Χατζησαφή σε μια περίπτωση Σούντγκρεν. Εντάξει, η διαφορά βέβαια είναι ότι πέρυσι το τμήμα σκάουτινγκ έλεγε
ότι καλό παίκτη, αλλά δεν θα ταιριάξει σε εμά. Ενώ τώρα εξ αρχή ο Χατσαφή υπάρχει θετική γνώμη από όλου και ότι κουμπώνει στα αγωνιστικά πλάνα του Άρη και σε πολλέ θέσει μάλιστα. Γι' αυτό και ο Άρης επιμένει για την... και επέμενε όλο αυτό το διάστημα και περίμενε για τον ποδοσφαιριστή. Αλλά πρέπει να γίνει και το πιο βασικό, το επόμενο βήμα. Να λύσει δηλαδή το συμβόλαιό του και να έρθει άμεσα στη Θεσσαλονίκη μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Κατά πάση πιθανότητα, αν όλα πάνε καλά και καταφέρει να λύσει άμεσα το συμβόλαιό του, για να υπογράψει, να ανακοινωθεί και να δηλωθεί κανονικά και για το πρώτο παιχνίδι με την Κόλος Κοβαλίφκα για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League. Είναι λοιπόν η περίπτωση του Χατσαφή και του τερματοφύλακα που παραμένουν στο προσκήνιο για τους κεντρινόμαυρους και είναι και οι δύο περιπτώσεις στις οποίες αναμένουμε άμεσα εξελίξεις. Πιστεύω ότι θετικές, εντάξει, ειδικά για την περίπτωση του τερματοφύλακα με τον έναν κιόλας που ο Άρης έχει συμφωνήσει, αν δεν αλλάξει κάτι με μια άλλη περίπτωση που εξετάζει, νομίζω ότι αυτός θα έρθει τελικά στην ομάδα. Παίχτης που εξετάζεται σοβαρά και με τον οποίο υπάρχουν επαφές εδώ και περίπου 2 με 3 εβδομάδες και να δούμε στη γνώριμη περίπτωση του Χατζησαφή πότε θα λύσει τελικά ποδοσφαιριστή το συμβόλαιό του με την Τράκτορ προκειμένου να έρθει. Αυτά είναι τα βασικά όσον αφορά τα μεταγραφικά που βρίσκονται σε πρώτο πλάνο για τον Άρη αυτή τη στιγμή, έχοντας περίπου έναν μήνα ακόμα περιθώριο για να κάνει οποιαδήποτε άλλη κίνηση θέλει όσον αφορά την ενίσχυση του ρόστερ του, και από εκεί και πέρα υπάρχει το αγωνιστικό, το οποίο μπαίνει ξανά έντονα στην καθημερινότητά μας λόγω του αυριανού φιλικού με τον Βόλο στο Κλεάνθης Βικελίδης. Είπαμε και πριν, η πρόβα Τζενεράλε θα είναι πλέον στιγμή που ξεκινάει το πρωτάθλημα για τον Άρη την επόμενη εβδομάδα και παρουσιάζει ενδιαφέρον σίγουρα από τη στιγμή που θα είναι για το τελευταίο φιλικό της ομάδας, τόσο για να δούμε και την πορεία της τις προηγούμενες μέρες συγκριτικά με την εικόνα που παρουσίασε κόντρα στη Λάρισα την περασμένη Κυριακή. Και για να μπούμε και λίγο στο μυαλό του Μίκα Ελένη και να δούμε τι ακριβώς σκέφτεται όσον αφορά τα πλάνα για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος και γενικότερα για τα βασικά του πλάνα στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Διότι υπάρχει μια βασική διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά και αυτή ακούει στο όνομα του Χαβιέ Ματίγια, ο οποίος θυμίζω ότι έχει αγωνιστεί μόνο κόντρα στην Αγία Μαρίνα στα ξεκινήματα της προετοιμασίας του Άρη. Και έκτοτε δεν ήταν στη διάθεση του Γερμανού τεχνικού λόγω ενός προβλήματος τραυματισμού που αποκόμισε τις τελευταίες μέρες της παρουσίας του Άρη στα 3-5 πηγάδια. Αυτό ως γεγονός στάθηκε και η αφορμή για να δούμε τον James Τζέγκο σε μια θέση που εγώ το έχω ξαναπεί, νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο Αυστραλός από ότι ο Ματίγια. Αλλά υπάρχει το ερωτηματικό με την επιστροφή πλέον του Ιβερια Χαφ στη διάθεση του τεχνικού team, ποιος από τους δύο θα αγωνίσεται στη συγκεκριμένη θέση. Διότι τον Ματίγια τον είχαμε δει μόνο χαφ κόντρα στην Αγία Μαρίνα, τον Τζέγκο τον είδαμε στα άλλα 3 φιλικά που ακολούθησαν και τα πήγε αρκετά καλά ο Αυστραλός, ειδικά με τη Σάλκε και με την ΑΕΛ. Θα δούμε λοιπόν αύριο, από τη στιγμή που υπάρχει και ο Ματίγια στο κάδρο, εάν θα επιστρέψει ο Ισπανός, εάν στο μυαλό του ένικο Ισπανός είναι ο μονός χαφ στο 4-3-3 και ο Τζέγκο θα πάει πιο μπροστά μαζί με τον Λούκα Σάσα, ή αν θα παραμείνει ο Αυστραλός μπροστά από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς και θα δούμε τον Ισπανό σε ένα νέο ρόλο, το εσωτερικό μέσο δηλαδή, μαζί με τον Σάσα. Ποντάρω περισσότερο στο πρώτο, να σου πω την αλήθεια. Θα δούμε όμως και το αυριανό φιλικό κόντρα στο Βόλο, στο οποίο θα βγουν σίγουρα πιο ασφαλή συμπεράσματα εν ώψη της πρεμιέρας, εν ώψη των πρώτων επίσημων αγώνων του Άρη για την νέα σεζόν. Τώρα εντάξει, από εκεί πέρα στις υπόλοιπες θέσεις δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπούμε στη δικασία να σκεφτούμε ποιες είναι οι σκέψεις του Ένικ. Είναι συγκεκριμένες οι επιλογές του έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή σε όλες τις θέσεις, παρόλο που υπάρχουν λύσεις
είναι ξεκάθαρο ποιοι είναι οι βασικοί ποδοσφαιριστές στο μυαλό του Γερμανού τεχνικού. Θα τα δούμε εννοείται βέβαια αυτά αύριο και αύριο σε 7 η ώρα. Παιχνίδι το οποίο θα ακούσετε και από τον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Θα το δείτε τηλεοπτικά και από το δεύτερο κανάλι της Νόβα. Περισσότερα για το αγωνιστικό θα πούμε και μετά από τις 6. Για την ώρα θα πάμε στο διάλειμμα, γιατί ξεπεράσαμε κατά ένα λεπτό για κάτι τις 5.30. Μετά το break είπαμε θα ασχοληθούμε με μπάσκετ. Θα έχω μαζί μας τον Αντώνη τον Γκάτζιο. Μαζί μας η πρώτη ώρα της εκπομπής, τα Data Labs στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να γίνετε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίας bartender, να κάνετε σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Αν θέλετε κάτι παραπάνω τώρα, μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά και να πάρετε εφόδια για να δουλέψετε στον τομέα του τουρισμού. Τηλέφωνο των Data Labs, σημειώστε 2310-2229-62, datalabs.edu.gr διαδικτυακά, ή μπορείτε να επισκεφτείτε κιόλας, άμα είστε στην Θεσσαλονίκη, τα γραφεία των Data Labs στο κέντρο της πόλης Εθνικής Αμήνης 14α. Και φυσικά, αν θουλάκεις Smart Trans, αν απαιτήσει υψηλή ποιότητα, συνέπεια παράδοση και κορυφαίες προδιαγραφές στις οδικές μεταφορές, επιλέγεις αν θουλάκεις Smart Trans από τις κορυφαίες εταιρείες στον τομέα των διεθνών οδικών μεταφορών, με νέες τεχνολογίες, ασφάλιση, συνεχή παρακολούθηση φορτίου και αξιόπιστο δίκτυο συνεργατών σε Ελλάδα και Ευρώπη. Τηλέφωνο 2310-753024 και ανθουλάκης.ltd.gr. Break και επιστρέφουμε σε λίγο. Αθλητικός Λίμπερο 107,4. All About Aris on Air. Μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι της σημερινής εκπομπής. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Στα 39 λεπτά και μετά από τις 5 μέχρι τις 6.30 θα είμαστε μαζί στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Τρόπος επικοινωνίας μηνυματικός. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Το μήνυμά σας στο 542-22 με χρέωση μόλις 0,62 λεπτά συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. Βάζουμε λίγο στην άκρη τα ποδοσφαιρικά, θα συνεχίσουμε και μετά από τις 6. Τώρα που λείπει ο Χρήσανθος, εντάξει, αυτός ο πολέμιος του μπασκετικού Άρη είναι μια πραγματικότητα και έχω πάρα πολύ καιρό να τα πω στον αέρα με τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Αντώνη τον Γκάτζη, ο οποίος θα μας κατατοπίσει λίγο, γιατί έχει χαθεί λίγο η μπάλα. Αντώνη, καλησπέρα, τι γίνεται? Έχει χαθεί μπάλα με την έλλειψη ενημέρωσης του μπάσκετ, εννοεί στο Λίμπερο. Ο πόλεμος που δέχεται το σοβαρό άθλημα είναι ανελέητος. Εγώ ξέρεις ότι στηρίζω λυσαλέα την αβαρχίδα του συλλόγου που έχει φέρει τις περισσότερες επιτυχίες στο Άρη. Να τα λέμε και αυτά από εκεί που. Να τα λέμε αυτά από εκεί που. Άλλος εδώ πέρα όλη την ώρα αυτό. Τι να κάνω, τι να τον κάνω. Τι γίνεται? Καλά Νικό, όλα καλά, καλησπέρα. Καλησπέρα μου και στους ακροατές. Έχω ανοίξει το Facebook και έχω δει φωτογραφία σου με Γιώργο Λέτζα. Έτσι, έτσι. Ο Γιώργος ήταν εδώ πριν από λίγη ώρα, μόλις πριν από 10-15 λεπτά έφυγε. Βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, επειδή έχουμε και φιλική σχέση με τον Γιώργο εδώ και πολλά χρόνια, αλλά και ο ίδιος ήθελε να γίνει μέλος των Ερασιτέχνη, να έρθει λίγο από το γήπεδο, να πάρει λίγο άρωμα Άρη. Συγκεκριμένα, όπως έλεγε, έχει να έρθει από το περσινό Άρης ΠΑΟΚ στο γήπεδο, από το 4-2. Και πήρε λίγο έτσι, έστω και εμέσως. Γουρλή θα τον έλεγα. Ναι, 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 πήρε έστω και εμέσως μυρωδιάρι. Εντάξει, τώρα ο Γιώργος είναι πλέον από τους πλέον αναγνωρίσιμους και πετυχημένους παρουσιαστές τα τελευταία χρόνια, με πολύ επιτυχημένη παρουσία στην τηλεόραση. Και το σημαντικό για τον Άρη είναι ότι είναι φανατικός φίλος της ομάδας και λόγω και της φύσης των εκπομπών του διαφημίζει τον Άρη σε όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη. Έτσι, δηλαδή, και πέρσι θυμόμαστε όλοι από το Football Stories μια φοβερή εκπομπή που έκανε, πως σε κάθε ευκαιρία δεν έχανε την ευκαιρία, δηλαδή, να μιλάει για τον Άρη, να τον διαφημίζει. Εντάξει, είναι ένα πολύ καλό και προσγειωμένο παιδί, αγαπάει πολύ την ομάδα, πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια μένει στην Αθήνα, εντάξει, στεναχωριέται που δεν μπορεί να βλέπει τόσο συχνά την ομάδα, όμως όποτε του δίνεται ευκαιρία, παίρνει τη δόση του, όπως το λέμε. Και αγνή αγάπη, δηλαδή, τον βλέπεις ότι... Του βγαίνει αυθόρμητο, δεν το κάνει ούτε για να πουλήσετε τίποτα. Έχει αυτή την αγνή αυθόρμητη αγάπη για την ομάδα. Έτσι. Και το ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό, και αυτό που κάνει δεν το κάνει ούτε επιτηδευμένα. Όπου σταθεί και όπου βρεθεί και σε εκπομπές του ακόμα και τα λοιπά, μιλάει για τον Άρη, αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα. Και είναι πραγματικά πολύ σημαντική υπόθεση για τον Άρη να έχει τέτοιους φίλους στο πλευρό του. Γιατί κακά τα ψέματα
αυτού του είδους η διαφήμιση, η διάδοση κτλ. Δεν μιλάμε, είπαμε, μόνο για Ελλάδα, μιλάμε για όλο τον κόσμο. Σίγουρα σαφώς και χρειάζεται, είναι απαραίτητη. Το έδωσε κανένα είδηση για μεταγραφή στο μπάσκετ, έχουμε τίποτα? Να του έδωσα του Γιώργου ή να μου έδωσε ο Γιώργος? Α, όχι, εσύ να του έδωσες. Έχει δυνατότητα να δώσει και αυτός? Όχι, εντάξει, τον ενημέρωσα λίγο περί πώς κινείται η ομάδα, τι γίνεται. Ναι. Εντάξει, εξέφερα στην αγωνία του γενικά για το τι θα γίνει, πώς θα γίνει κτλ. Εντάξει, τα είπαμε. Και εντάξει, τώρα στον Άρη συνεχίζεται ο σχεδιασμός, ας το πούμε έτσι. Εντάξει, υπάρχουν ανατροπές, πάντα συμβαίνουν αυτά στις μεταγραφικές περιόδους. Το είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις, το είδαμε, ας πούμε, και με την περίπτωση του Τολιόπουλου, πώς έγινε, ναι. Που είχε κλείσει και αυτό στον Άρη. Το ίδιο συνέβη και με τον Γιάννη Αγραβάνη, βέβαια για τελείως διαφορετικούς λόγους. Τώρα, αν θέλεις τη γνώμη μου, ο λόγος που έφυγε ο Αγραβάνης είναι εντελώς αστείος. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω τη λογική πραγματικά. Δεν, δηλαδή... πιστεύω ότι μπορούσε να γίνει μια συνεργασία πάνω σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη λογική. Συμφώνησε σε όλα, υπέγραψε συμβόλαιο, ήρθε στη Θεσσαλονίκη, δεν του άρεσε το σπίτι και έφυγε. Και θα σου πω κάτι, Αντώνη, με την όποια έτσι εμπειρία, ας πούμε, έχω και το βλέπω απ' έξω, γιατί στο ζεις καθημερινά και όλα το ρεπορτάζ, νομίζω ότι βρήκε την αφορμή. Μάλλον ήταν απόφαση λυμένη και απλά βρήκε να πατήσει κάπου για να το κάνει. Δεν νομίζω τώρα δηλαδή. Να σου πω για κάτι. Ένα τέτοιο λόγο να φεύγεις. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, γιατί ακούγεται ότι έχει συμφωνήσει με άλλη ομάδα κτλ. Το συμβόλαιο του το υπέγραψε πρόσφατα. Δεν να πεις ότι υπέγραψε από τον Ιούλιο, ας πούμε, ναι. Και τώρα το μετάνιωσε ή του κάτσε μια καλή πρόταση και τη μετάνιωσε. Ναι. Το συμβόλαιο του το υπέγραψε πρόσφατα. Οπότε δεν ξέρω τώρα αν όντως. Ήταν αυτός ο βασικός λόγος. Ναι. Πάντως γίνανε αρκετά τραγελαφικά τις τελευταίες μέρες. Η αλήθεια είναι ότι ο παίκτης, γιατί γινόμουν και εγώ δέκτης ερωτήσεων, και αυτή ήταν η αλήθεια, ότι το πρόβλημα προς το παρόν ξεπεράστηκε. Τέλος πάντων, να πούμε, προκειμένου βρέθηκε ένα καινούριο σπίτι και ο παίκτης είχε κληθεί να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό ήταν το δεδομένο, ας το πούμε έτσι, ότι θα επέστρεφε και ότι εντάξει, θα το αφήναν πίσω τους οι δύο πλευρές. Mm. Όμως τελικά αυτό δεν συνέβη. Ο παίκτης επέμεινε παρά τις πιέσεις και του μάνατζερ του να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και να ενταχθεί στην προετοιμασία. Επέμεινε και ο Άρης, εντάξει τώρα, φυσικά δεν πρόκειται παρακαλά κανένα να παραμείνει τώρα με τέτοιες συνθήκες, του έλυσε το συμβόλαιο. Σε καμία περίπτωση και πάει για άλλα πλέον, εντάξει, αυτό είναι το δεδομένο. Πάει για άλλα. Τώρα μένει να φανεί πώς θα καλυφθεί αυτό το κενό. Εντάξει, ο Αγραβάνης προοριζόταν για backup στη θέση του small forward. Δηλαδή θα είχε ένα ρόλο συμπληρωματικό πίσω από τον Ντεκόζη θεωρητικά και όλα τα περιφερειακά σχήματα του Άρη. Τώρα αυτό το κενό πρέπει να καλυφθεί. Εντάξει, ουσιαστικά όχι, δεν ψάχνει για βασικό παίκτη, ψάχνει για ένα πληρωματικό. Θα δούμε τώρα, υπάρχουν δύο ενδεχόμενα. Και θα εξαρτηθεί από το οικονομικό κομμάτι. Εγώ το λέω συνέχεια ότι ειδικά οι τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις ενός ρόστερ, ενώ το πολύ μεγάλο μέρος του μπάτζετ έχει απορροφηθεί, εξαρτώνται από το οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή, η μία εναλλακτική είναι να αποκτηθεί, είναι το εύλογο, έτσι που σκέφτεται ο κόσμος, να αποκτηθεί ένας Αμερικανός παίκτης στη θέση του. Ναι. Γιατί οι Έλληνες δεν υπάρχουν πλέον ναι. για τη θέση αυτή. Να αποκτηθεί ένας Αμερικανός παίκτης στη θέση του, υπάρχουν κάποιοι διαθέσιμοι ναι. Που έχουν παίξει πέρσι στην Ελλάδα και έχουν εδώ τα letter of clearance, mm-hmm. Όπως οι δύο παίκτες του Ιφέστου, ο Λίτριλ και ο Γκίλμπερτ, είναι διαρροτριάρια Αμερικανοί, οι οποίοι πέρσι έπαιξαν στον Ιφέστο. Ο Γκίλμπερτ μάλιστα μαζί με τον Δημήτρη Χαριτόπουλο ήταν αυτοί που γύρισαν το μάτσο Παλέντε Σπορ. Από τους 23 πόντους, αν θυμάμαι καλά, πήγε στους 6. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και το άλλο σενάριο, να αποκτηθεί ο Δημήτρης Σταμάτης, αυτό το θεωρώ δεδομένο ότι θα αποκτηθεί, και να καλυφθεί εκ των έσω το κενό. Δηλαδή παράλληλα με την απόκτηση, όπως όλα δείχνουν, και του Χαριτόπουλου και του Καλαϊτζίδη, να αποκτηθεί ο Σταμάτης και να χρησιμοποιούνται, ας πούμε, στο 3 φυσικά ο Ντεκόζη που είναι η θέση του, και από εκεί και πέρα να χρησιμοποιείται και ο Σούλερ. Έτσι καλώς οι θέσεις 2-3 στον μπάσκετ ουσιαστικά έχουν ενοποιηθεί. Η μόνη διαφορά μπορεί να είναι στην άμυνα, όταν έχεις να αντιμετωπίσει ένα πολύ ψηλό small forward, ας πούμε. Αλλιώς υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που παίζουν με 3 guard. Ας πούμε ο Σούλερ πέρσι στον Ηρακλή έπαιζε και 3 με τον Οκερέαφορ και τον Χάνον στην ίδια πεντάδα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα υπάρχει και αυτό το σενάριο. Τώρα μείνει να φανεί τι από τα δύο θα γίνει. Και φυσικά, όπως είπαμε, όλα θα εξαρτηθούν από το οικονομικό κομμάτι. Γιατί ο Άρης
έχει φτάσει τα όρια της στο μπάτζετ. Δεν είναι μυστικό αυτό. Έχει πάρει καλούς παίκτες και οικονομικά δεν θα... Και έχεις και ένα βάθος να δώσει λεφτά που δεν έχει. Εντάξει, δηλαδή είναι σίγουρα καλύτερο από πέρσι. Νομίζω. Εντάξει, το μπορείς να το επιβεβαιώσεις και εσύ αυτό. Αλλά το θέμα θεωρητικά ναι, είναι καλύτερο. Θεωρητικά γιατί πρέπει να το μήκο στο πάρκι, ναι, αλλά το θέμα στο μπάσκετ είναι, για να είμαστε και λίγο ρεαλιστές, ότι θα ξεκινήσεις. Το θέμα είναι πώς θα συνεχίσεις και πώς θα τελειώσεις. Εκεί είναι το ζήτημα για τον Άρη. Και όλος που θα πρέπει να. Που για ακόμα μια χρονιά θα κληθεί να πληρώνει δύο μπάτζετ. Καλά, φυσικά είναι έτσι. Έτσι είναι, έτσι είναι. Εντάξει, είπαμε, το σημαντικό δεν είναι μόνο αυτό που λες, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Δεν είναι μόνο να έχεις ομάδα, αλλά να τη συντηρείς κιόλας. Έτσι. Εντάξει, θα μπορούσε ο Άρης να κάνει αυτό που έγινε πέρσι. Να πάρει παίκτες με μεγάλα συμβόλαια, μάλλον όχι με μεγάλα συμβόλαια, να πάρει παίκτες έξτρα που δεν μπορεί να τους πληρώσει. Ναι. Όπως ήρθε πέρσι ο Κετσεβίτσος, ας πούμε. Και να τους γράψει το χιόνι. Δεν γίνεται έτσι όμως. Δεν είναι και αυτή και δεν πρόκειται να γίνει αυτό φέτος. Πρέπει να σταματήσει να γίνεται βασικά. Πρέπει να σταματήσει να γίνεται και εντάξει, τώρα τουλάχιστον οι τελευταίες μεταγραφές που θα γίνουν στα οικονομικά θέλω του Άρη. Γιατί εντάξει, τώρα κακά τα ψέματα. Και τους πρωτοκλασσάτους παίκτες που πήρε ο Άρης, τους πήρε με πολύ καλές οικονομικές συνθήκες μετά από πολύ καλές συμφωνίες. Το Τζάλμερς δηλαδή, το Σουλέρ, τους πήρε με συμφωνίες με πολύ λιγότερα λεφτά από αυτά που έπαιρναν τα προηγούμενα χρόνια. Όμως ειδικά όπως είπαμε, όταν φτάνεις στο βάθος εισαγωγικά του ρόστερ και μένουν λίγα λεφτά, πρέπει να προσαρμόσεις τα θέλω των παικτών στις δικές σου ανάγκες. Αυτό επιτεύχθηκε όπως φαίνεται και με την περίπτωση του Σταμάτη και του Χαριτόπουλου. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα τώρα, ναι, μένει να φανεί αν θα καλυφθεί εκ των έσω, δηλαδή με τους περιφερειακούς, τους υπάρχοντες παίκτες. Εγώ βάζω μέσα και το Σταμάτη. Δεν έχει ακόμα φυσικά τελειώσει το θέμα, αλλά πιστεύω ότι θα τελειώσει. Ή άμα θα αποκτηθεί καλός παίκτης. Αν υπάρχει δυνατότητα βασικά, οικονομική, να αποκτηθεί καλός παίκτης, όπως είπαμε, κάποιος Αμερικανός. Άρα μία ή καμία δηλαδή. Όσον αφορά τις μεταγραφές. Αυτό είναι το δεδομένο. Όχι, όχι. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή τυπικά δεν έχουν τελειώσει τα θέματα κανενός από τους παίκτες που προπονούνται με την ομάδα. Ούτε του Σταμάτη, ούτε του Χαριτόπουλου, ούτε του Καλαϊτζίδη. Υποθέσουμε, αν τους συμπεριλάβουμε στους παίκτες του Άρη, αυτούς τους τρεις, από εκεί και πέρα ναι, ή θα καλυφθεί εκ των έσω, αυτό εννοούμε εκ των έσω του κενό, ή ναι, θα αποκτηθεί ένας ακόμα Αμερικανός παίκτης. Είναι ακόμα εντελώς ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο και θα το επαναλάβω ότι εξαρτάται από το οικονομικό κομμάτι σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Μάλιστα. Και αύριο φιλικό. Αύριο είναι το πρώτο φιλικό της σεζόν με την ΑΕΚ στο Αλεξάνδριο. Είναι και κλεισμένο το θηρόν. Θα είναι προπονητικού χαρακτήρα. Από όσο γνωρίζω δεν θα κρατηθεί ούτε καν σκορ. Εντάξει, ο Άρης έχει αρκετές απουσίες και η ΑΕΚ έχει πολλές απουσίες. Δεν θα κρατηθεί καν σκορ. Το μάτι θα γίνει όπως είπαμε στο Νίκ Γκάλις Χολ. Θα είναι ένα πρώτο έτσι ξεμούδιασμα για τους παίκτες μετά από τις πρώτες μέρες των προπονήσεων. Σήμερα αναμενόταν στη Θεσσαλονίκη ο Μίλαν Μιλόσεβιτς. Δεν νομίζω να προλάβει μέχρι αύριο να κάνει τα απαραίτητα τεστ ώστε να αγωνιστεί. Εντάξει, θα παίξουν όλοι οι υπόλοιποι παίκτες που είναι διαθέσιμοι. Αυτοί που αναμένονται πλέον στη Θεσσαλονίκη είναι ο Ντραγκίσεβιτς και ο Τσάλβερς, οι οποίοι πιθανότατα θα έρθουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ή στα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα ο Σάββας Καμπερίδης θα μπορέσει να βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα σχετικά με το ρόστερ που χτίζει. Όπως είπαμε, υπάρχουν βασικές ελλείψεις. Εντάξει, τώρα, άμα λείψουν οι δύο βασικοί ψηλοί και ο βασικός playmaker, okay. Τι θα λέμε, αλλά σίγουρα θα έχει υλικό στα χέρια του για να βγάλει κάποια πρώτα συμπεράσματα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος με ρωτάει, να σε ρωτήσω κιόλας, ο Τσάλμερς λέει γιατί δεν έπαιζε στην ΑΕΚ. Πολύ καλή ερώτηση του φίλου Αλέξανδρου. Η ΑΕΚ λοιπόν τα τελευταία χρόνια ειδικά, τα τελευταία δύο χρόνια, πέρσι δηλαδή και φέτος που χτίζει την ομάδα με τον Ηλία Παπαθεοδόρου στο τιμόνι, είναι μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλο ρόστερ. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ένα ρόστερ 15 παικτών, και δεν μιλάμε μέσα με πιτσιρικάδες και τα λοιπά, 15 κανονικών παικτών, 12 δηλαδή. Πραγματικά υπάρχουν παίκτες οι οποίοι μένουν στο περιθώριο. Να πούμε λίγο ποιους γκάρτηκε πέρσι η ΑΕΚ. Ναι. Είχε τον Kendrick Ray, είχε τον Langford, στην πορεία ήρθε ο Νίκο Ζήσης, είχε τον Νίκο Γκίκα, είχε και τον Τολιόπουλο, έχει και ο Τσάλμερς μέσα σε όλα αυτά. Δεν ήταν από τις πρώτες λύσεις της ΑΕΚ.
στην Ελλάδα, στην μπάσκετ λίγκ, αγωνίστηκε μόλις 7 παιχνίδια. Και έπαιζε 16-17 λεπτά μεσοωρός αυτά τα μάτια. Συμβόλαιο είχε. Εντάξει, σίγουρα σε αυτό το χρόνο, εντάξει, τώρα δεν μπορεί να κάνει και παπάδες. Ναι. Δεν μπορεί να δείξει. Και όταν ένας προπονητής εμπιστεύεται το βασικό κορμό του περισσότερο, εντάξει, μετά ό,τι όνομα και να έχει ο άλλος, το έχουμε ξανασυναντήσει αυτό με πολλές περιπτώσεις ξένων παικτών. Όποιο όνομα και να έχει και να κουβαλάει ο παίκτης, μπορεί να αγωνίζεται λιγότερο. Αυτός είναι και ένας λόγος που εγώ πιστεύω ότι ο Μάριο Τσάλμερς, παίρνοντας την πάσα του φίλου Αλεξάνδρου, την ασίστα, το πούμε έτσι, σαν αυτές που ελπίζουμε να μοιράζει ο Αμερικανός. Καλό. Ο φημισμένος Αμερικανός γκάρντ. Ο Τσάλμερς, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι έρχεται με σημαντικό κίνητρο στον Άρη. Έρχεται με σημαντικό κίνητρο γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος έκανε συμβόλαια εκατομμυρίων στο NBA, δύο φορές πρωταθλητής, είχε συμβόλαια 5-6-7 εκατομμύρια το χρόνο. Οπότε δεν πιστεύω να νομίζει κανείς ότι θέλει τα λεφτά του Άρη είτε για να συντηρηθεί είτε για να πλουτίσει ή οτιδήποτε. Και πραγματικά, επειδή αυτό που γνωρίζω εγώ είναι ότι τον πείραξε το γεγονός ότι τόσο στη Virtus Bologna όσο και στην ΑΕΚ δεν είχε το ρόλο που του αντιστοιχούσε βάσει και της αξίας του και της ποιότητάς του και το όνομα και το ονοματός του. Έρχεται με μεγάλο κίνητρο και αυτό μάλιστα είναι κάτι που είπε και ο μάνατζερ του, ο Αλέξης Παπασιώπης, ότι έρχεται με μεγάλο κίνητρο για να ηγηθεί της ομάδας και να πρωταγωνιστήσει. Γιατί σίγουρα όταν ο κόσμος ακούει για ένα παίκτη 34 ετών, ο οποίος είναι πρώην NBA, έχει πάρει πρωταθλήματα στο κολεγιακό, έχει πάρει πρωταθλήματα στο NBA, σου λέει τι ήρθε, μήπως έρχεται για τουρισμό. Δεν πιστεύω ότι είναι τέτοια η περίπτωση του Τσάλμερς, ότι δηλαδή έρχεται χωρίς κίνητρο ή απλά για να παίξει μια χρονιά. Από εκεί και πέρα θα φανεί όλα φυσικά, φαίνεται στο παρκέ έτσι. Αν ο Τσάλμερς βγάλει το 20%, το 10% από αυτό που έβγαζε στο NBA, νομίζω ότι ο Άγιος εντάξει, Νικό, ήταν ο βασικός point guard του Miami Heat. Θα μου πεις το Miami Heat του LeBron James, του Dwayne Wade και του Chris Bosh. Ναι. Αλλά ήταν ο βασικός point guard της ομάδας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν είναι μια μακρινή ανάμνηση αυτό. Μέχρι το 2017... Μέχρι το 2017 ο Τσάλμερς έπαιζε στο NBA και είχε και ρόλο. Ναι. Ήταν παίκτης δηλαδή των 20 λεπτών. Δεν ήταν παίκτης των 2 αγώνων και των 3 λεπτών. Ναι. Γι' αυτό. Αυτό ήταν που τον πείραξε περισσότερο προφανώς από όσο καταλαβαίνω εγώ και στη Virtus Bologna και στην ΑΕΚ. Οπότε μένει να φανεί τώρα αν όντως έχει αυτό το κίνητρο, τη δίψα μέσα του στα 34 χρόνια του για να δείξει ξανά να ηγηθεί μιας ομάδας. Αν μπορέσει να το κάνει αυτό, ο Άρης θα αλλάξει επίπεδο. Είναι δεδομένο. Εντάξει, τώρα για την αξία του τι να λέμε, δεν χρειάζεται να πούμε ούτε μισή κουβέντα. Αλλά εννοείται αυτό, εντάξει, μην το συζητάς. Παιχτάρα, είναι βιογραφικό, έχει. Βέβαια κι άλλους έχουμε δει που έρθαν με βιογραφικό και δεν. Εντάξει, παρόμοια περίπτωση, ας πούμε, για μένα στο δικό μου μυαλό τώρα είναι ο Ραούφ που είχε έρθει. Δεν σ' άκουσα, Νικό. Παρόμοια περίπτωση, λέμε του Τσάλμερς, γιατί μιλάμε για πρώην NBA και τα λοιπά, γνωστό όνομα στο NBA, μα Μαχμούντ Αμπντούλ Ραούφ που είχε έρθει. Επίσης, παίκτης με πολύ σωστή νοοτροπία, με τρομερή ιστορία κτλ. Ήρθε στον Άρη, ο Ραούφ βέβαια έρθε στην πρώτη χρονιά της Ευρωλίγκας του Άρη το 2006-2007 που άρχισε ένα πολύ βαθύ ρόστερ και ποιοτικό ρόστερ, ήρθε μετά την έναρξη της χρονιάς, έπαιζε μόνο στην Ευρώπη και φυσικά δεν είχε το ρόλο που είχε παλιά ας πούμε. Δεν τον πείραξε όμως αυτό, δεν παραπονέθηκε, δεν γκρίνιαξε δείγμα της σωστής νοοτροπίας του έτσι. Ο Τσάλμερς αποκτήθηκε από τον Άρη για διαφορετικό ρόλο. Αποκτήθηκε για να ηγηθεί της ομάδας. Ναι. Όχι για μια συμπληρωματική λύση όπως ήταν ας πούμε στην ΑΕΚ. Ο Γιάννης με ρωτάει αν έκλεισε με συμβόλαιο μικρότερο το περσινό του Γκετσεβίτσιους. Νομίζω στα ίδια λεφτά είναι. Στα ίδια λεφτά, Νομίζω, ναι. Αν δεν κάνω λάθος, εντάξει τώρα αυτά τα λογιστικά δεν είναι αδυναμία μου. Ναι. Αλλά... από όσο γνωρίζω είναι στα ίδια λεφτά που έκλεισε πέρσι ο Γκετσεβίτσιους. Μάλιστα. Ωραία. Σε εκείνο το επίπεδο δηλαδή. Ωραία. Έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο γενικότερα. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο τώρα. Εντάξει, να όπως είπαμε προέκυψε αυτή η αναποδιά. Συμβαίνουν αυτά. Τα πάμε στις μεταγραφές. Δεν συμβαίνουν για τέτοιους λόγους. Με FIBA. Που περιγράψαμε και αναλύσαμε. Αλλά οκ, okay, πρέπει μια ομάδα να είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή για να αντιμετωπίσει αυτές τις αναποδιές. Και ειδικά ο Άρης. Έχει και ένα πρόβλημα παραπάνω γιατί έχει περιορισμένες λύσεις. Έτσι. Έχει και τον περιορισμό των μεταγραφών που δεν παίρνει παίκτες που ήταν εκτός Ελλάδος πέρσι. Οπότε σίγουρα είναι πιο στριμωγμένα τα πράγματα. Όμως εντάξει, τώρα είπαμε ή με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, πιστεύω το κενό θα καλυφθεί. Με FIBA.
Με τη FIBA περιμένουμε μέσα στην επόμενη εβδομάδα κάποιες εξελίξεις. Στον Άρη θέλουν να τελειώσει αυτή η υπόθεση όσο πιο σύντομα γίνεται, μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου, ώστε να βγουν, στο επόμενο δεκαήμερο δηλαδή, ώστε να βγουν τα δελτία κανονικά και εφόσον αρχίσει το κύπελο κανονικά, γιατί υπάρχει το κύπελο πριν, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, 29 του μηνός είναι προγραμματισμένο ο Άρης να παίξει με τον Ιωνικό στην Αθήνα. 26 Ιανουαρίου, ναι, μπέρδεψα τα νούμερα, 26 Ιανουαρίου, να αγωνιστεί κανονικά και να έχει δελτία κτλ. Τώρα, γι' αυτό είναι ο λόγος που προσπαθούν να τελειώνουν το θέμα αυτό μέχρι το επόμενο, μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, ώστε να βγουν κανονικά τα δελτία και να μην αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα η ομάδα. Μάλιστα. Ωραία. Έγινε, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, Νίκο. Καλή καλό συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό απόγευμα. Καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, αυτά τώρα το είναι τον Γκάτζιο και ρόχμα να τον ακούσουμε. Να μας δώσει λίγο και μια εικόνα για την κατάσταση του μπασκετικού Άρη το τελευταίο διάστημα. Είναι ώρα που μιλάμε πάλι στο μπάσκετ για παίχτες, για ρόστερ, για το άθλημα, για την ουσία του άθληματος και όχι για όλα τα προηγούμενα που είχαμε τους τελευταίους μήνες, τα εξωαγωνιστικά, τα οποία βέβαια απασχολούν ακόμα και θα συνεχίσουν να απασχολούν, διότι ο Άρης παραμένει σε ένα οριακό σημείο, χρειάζεται στήριξη, χρειάζεται την πλάτη του κόσμου. Ξέρω ότι σε κάποιους δεν αρέσει όταν το ακούνε αυτό, αλλά είναι η πραγματικότητα. Πάντως το θετικό είναι ότι οι άνθρωποι που διοικούν αυτή τη στιγμή την ομάδα και τρέχουν την καθημερινότητά της έχουν καταφέρει να συγκροτήσουν ένα αρκετά καλό ρόστερ από πλευράς επιλογών στα χαρτιά. Το δούμε και στο παρκέ. Εννοείται αυτό το οποίο σημειώσαμε νωρίτερα και με τον Αντώνη. Θα πάμε στο διάλειμμα των 6. Μαζί μας και σήμερα, Regency Casino Θεσσαλονίκη, το οποίο ανταμείβει όλους όσους το επισκέπτονται για πρώτη φορά, γιατί πολλοί από εσάς δεν έχετε πάει ακόμα. Με κάθε νέα εγγραφή, λοιπόν, όλα τα καινούργια μέλη του καζίνου αποκτούν πρόσβαση σε μοναδικά προνόμια και πολλές εκπλήξεις. Εποφεληθείτε από τα πολλαπλά πλεονεκτήματα που προσφέρει και πάρετε μέρος σε αποκλειστικές κληρώσεις για να διεκδικήσετε μετρητά. Ο μετρητόπουλος που θα λέει και ο κύριος Αγόρας είναι το τέλειο timing για να γνωρίσετε το δροσερό και ασφαλές περιβάλλον του και να επιλέξετε μέσα από μια πληθώρα παιχνιδιών δοκιμάζοντας την τύχη σας. Μια συναρπαστική εμπειρία στον απόλυτο προορισμό διασκέδασης. Regency Casino Θεσσαλονίκη που είναι μαζί μας στη σημερινή εκπομπή. Θα πάμε στο break. Θα επιστρέψουμε με το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, λίγα ακόμα ποδοσφαιρικά και ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές. Τρίτο και τελευταίο κομμάτι του σημερινού All About Aris on Air στον αθλητικό Λίμπερο 107,4. Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από το μικρόφωνο. Για ένα 20 λεπτάκι περίπου ακόμα θα πάμε παρέα με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές μέχρι και το φινάλε, αν έχετε όρεξη κουβεντούλα. Τώρα που ξεμπερδέψαμε με ρεπορτάζ σχεδόν ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο και με τον μπάσκετ. Φυσικά ακούσαμε νωρίτερα τον Αντώνη τον Γκάτζη, ο οποίος ήταν κατά το πιστικότατος όσον αφορά τα τελευταία νέα από το μπασκετικό τμήμα. Θα πούμε και δύο-τρία πραγματάκια ακόμα τώρα στο φινάλε για το ποδόσφαιρο. Για την ώρα όμως πάμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα. Έλα, Νίκο. Έλα, Ρεκλειωμένη. Τι έγινε, μιλήσαμε για μπάσκετ και βγήκες. Άκουσα τον Αντώνη πριν από λίγο που. Ναι. Λοιπόν, δεν μου λέει, Νίκο. Ο Ντραγκίσεβιτς είναι εδώ. Νομίζω ναι. Γιατί? Α, όχι, ρώτησε γιατί μερικοί δεν έχουν έρθει ακόμα, λέει, γι' αυτό. Εντάξει, δεν βιάζεσαι. Όσοι είναι τώρα θα έρθουν όλοι. Στην ώρα τους θα είναι εδώ πέρα όλοι, δεν έχουμε θέμα. Ο Κουζέλογλου και αυτοί όλοι εδώ, έτσι. Ποιος Κουζέλογλου, ρε, κλειωμένοι τώρα. Εδώ σου έχω Σούλερ και Τσάλμερς τώρα. Μην πλέον τον Κουζέλογλου. Που δεν το θέλω να το πιώσω το παιδί. Εντάξει. Λοιπόν, αύριο ο Τσάλμης δεν έχει έρθει ακόμα, άκουσα τον Αντώνη που το έλεγε. Δηλαδή αύριο θα έχουμε παράδειγμα... Αύριο είναι ένα φιλικό στο οποίο δεν θα κρατηθεί ούτε σκόρ ούτε τίποτα. Ναι, σαν πεντάδα ας πούμε, θα είναι ας πούμε ο Φλιώνης, έτσι. Θα είναι ο Σούλερ, ο Φλιώνης, ο Σούλερ, ο Ντεκόζη, ο Κουζέλογλου και ο Ντραγκίσεβιτς. Έχεις. Άμα είχαμε αυτή την πεντάδα φέτος, τετράδα θα βγαίναμε. Τετράδα λοιπόν, δεν ξέρω, θα βγαίνεις, αλλά εντάξει. Το θέμα είναι καλά, τι θα έχει στα επίσημα. Τώρα το φιλικό το αυριανό δεν θα κρατηθεί και όλα σκορ. Εντάξει, περισσότερο ναι, για να δει πράγματα ο Καμπερίδης. Μπράβο. Για τον playmaker, τον Τσάλμες. Ναι. Καλά, ο Τσάλμες είναι καταπληκτικός παίχτης. Είπατε, άμα πιάσει το 10-20%. Άμα πιάσει το 10-20%, άρα θα είναι τετράδα. Άμα πιάσει το 50%, πού θα είναι. Κοίτα, αυτές οι περιπτώσεις παικτών είναι πάντα λίγο που θα κάτσει μπίλια. Άμα κάτσει καλά, άμα δεν κάτσει καλά, θα λες ότι δεν μου κάνει. Και
Γιατί να μην κάτσει καλά. Μα εγώ δεν είπα να μην κάτσει. Γιατί είναι ρε κλειωμένοι δηλαδή... τώρα Αμερικανός στα 34. Είναι λίγο ερωτηματικό. Μα... οι καλοί Αμερικανοί σε μεγάλη ηλικία έρχονται. Δεν μπορεί τώρα ο Τσάλμες να έρθει στα 25 του στην Ελλάδα. Μακάρι να πιάσει. Αλλά να το δούμε και στο παρκέ. Εγώ δεν μπορώ να θεωρήσω δεδομένο από τώρα ότι ο Τσάλμες θα μπει στο γήπεδο και θα κάνει παπάδες. Το λέγαμε και με τον Άντωνη νωρίτερα. Ναι. Γιατί είδα στιγμιότυπο από το φιλικό Ολυμπιακός Ηρακλής. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και ο Ολυμπιακός φαινόταν καλός, αλλά ο Ηρακλής ήταν για λύπηση. Δεν είδα, ο Ηρακλής αυτός που ήταν για λύπηση. Είχε λοιπόν χειρότερη ομάδα από πέρσι, γιατί νομίζω έμεινε μόνο ο Χάλαντ και ο Καβαδάς. Εντάξει, ο Καβαδάς είναι ρολίστας, δεν είναι ένας παίκτης που θα εμπιστευτείς τίποτα πάνω του. Ναι. Λοιπόν, είχε έναν λοιπόν παίκτη με μαλλιά ράστα μακριά, νομίζω φετινή μεταγραφή είναι, Αμερικανός, ο οποίος δεν είχε σχέση με το άθλημα καθόλου. Ράστα μαλλιά μακριά. Δηλαδή άμα τον δεις, είναι δηλαδή σαν να βλέπεις ένα DJ σε κλαμπ, όχι μπασκεμπολίστα. Λοιπόν, ο Ηρακλής θα είναι χειρότερος από πέρσι. Δεν ξέρω τι στο πήρε. Στο παρκέ θα φανούνε όλα. Ναι, με αυτό που είδα εχθές εγώ, γιατί δεν έβγαλε τίποτα. Φιλικό είναι όμως, εντάξει, δεν σημαίνει ότι... Μα φιλικό είναι, αλλά να δεις και κάτι δηλαδή. Δηλαδή... ο Άρης, κανένας δεν, άμα έλεγες πριν από 5 μήνες, καλά εγώ τα έλεγα ότι θα κάνει ομάδα μεγάλη, αλλά άμα σας έλεγα ότι ο Άρης θα έχει το Σούλερ, θα έχει το Τζάλμες και τον Ντεκόζη, θα με έλεγατε ότι αυτός είναι χαζός, άμα σας τα έλεγα αυτά πριν 5 μήνες. Και όμως έγιναν πραγματικότητα, γιατί ήταν ο Αρβανίτης. Θα σου είπα ότι είναι εγγύηση ο Αρβανίτης. Αυτά για το μπάσκετ, δύο κουβέντες για το ποδόσφαιρο, αύριο έχουμε ένα φιλικό, θα ακούσουμε τη μετάδοση βέβαια. Άμα λάβουμε υπόψη μας ότι δεν έχει ακόμα και πολύ ομοιογένεια, έκανα 3-0 να λήξει το παιχνίδι. 3-0 κιόλας. Τη Λάρισα 1-0. Τη Λάρισα αφού δεν κράτησε την εντεκάδα όλη. Για. Στο δεύτερο ημίχρονο την άλλαξε. Γι' αυτό. Στο δεύτερο ημίχρονο το πήγα στο παιχνίδι όμως. Και ακόμα και στα φιλικά. Ναι. Ακόμα και στα φιλικά τι παρατηρώ. Τι ότι αυτές οι ομάδες τύπου Λάρισας, όπως είναι και ο Βόλος, ακόμα και στα φιλικά παίζουν και οι 11 πίσω. Δεν παίζουν λίγο μπροστά να παίξουν, να παιχτεί ποδόσφαιρο. Γιατί αυτή είναι η νοοτροπία τους και γι' αυτό γίνονται και αυτά τα φιλικά, για να δοκιμάζουν το συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού, ας το πούμε έτσι τώρα. Παιχνίδι, εντάξει. Κοίτα, λοιπόν, με τέτοιες ομάδες είναι φυσιολογικό να παίζουν έτσι με τον Άρη. Μετά τις 7 θα είστε για να ακούσουμε την κλήρωση. Θα είμαστε ζωντανά, παιδιά, εκλήρωση του πρωταθλήματος στον αθλητικό Λίμπερο εδώ πέρα. Για όλους και για όλους. Για να δώσω και το αποτέλεσμα της πρεμιέρας από γνωστικά. Για πες, πού θα παίξουμε κλειωμένοι και με ποιον. Δεν ξέρω, τώρα άκουσα εσένα που έλεγες μας ευνοεί ένα παιχνίδι χαμηλής δυναμικότητας. Να παίξουμε δηλαδή με καμιά Λαμία, με καμιά Απόλλων Σμύρνης. Κανένα τέτοιο θες τώρα. Απόλλων Σμύρνης δεν θα παίξει τις πρώτες αγωνιστικές. Με Τρίπολη, ξέρω εγώ, με δεν ξέρω. Ναι, καλά τώρα. Μπάτε, πες ότι παίζουμε με Απόλλωνα Σμύρνης. Πρώτη αγωνιστική. Δεν θα παίξουμε Απόλλωνα. Δεν παίζει ο Απόλλωνας Σμύρνης πρώτης αγωνιστικής. Α, δεν παίζει. Όχι, δεν παίζει. Με τη Λαμία, ας πούμε, πρώτη αγωνιστική με τη Λαμία. Με το Βόλο, ας πούμε. Με τη Λάρισα, με το Βόλο. Έχεις επιλογές. Τέτοια μας χρειάζεται η ομάδα τώρα στο ξεκίνημα, επειδή έχει και την Ευρώπη. Δεν θα λήξει αυτό 4-5-0. Κάτσε, ρε κλειωμένη 4-5-0. Αφού λες παίζουν κλειστά, μην ανοίγεσαι τώρα. Η ομάδα ακόμα δουλεύεται. Δεν είναι στο επίπεδο που πρέπει να είναι και θέλουν και οι άνθρωποι της να είναι κυρίως, έτσι. Διότι βλέπεις ότι ακόμα στο γκολ έχεις θέμα. Και ναι. Στο γκολ θα φαληθεί αυτό. Να τελειώσω λίγο να πω, ο Χατζησαφή τελικά θα έρθει. Ο Χατζησαφή περιμένει να μιλήσει το συμβόλαιο του με την Τράκτορ. Λογικά θα έρθει, ναι. Αυτό είναι που υπάρχει ως δεδομένο αυτή τη στιγμή. Και άκουσα, ο Χατζησαφή μπορεί να παίξει και σαν δεκάρι, οπότε μπορεί. Τον τελευταίο χρόνο στο 4-2... Τράκτορ εκεί έπαιζε. Ναι, και να παίξει 4-2-3-1, να είναι πίσω από το center for, τον Ισπανό. Και εσωτερικός μέσος μπορεί να παίξει στο 4-3-3, μπορεί να παίξει πολλές θέσεις. Στο 4-3-3, επομένως θα είναι ο Τζέγκο, στο 4-3-3 θα είναι ο Τζέγκο, ναι. Σάσα, Χατζησαφή. Ο Ματίγια θα πάει πάγκο αναγκαστικά. Δεν το ξέρεις αυτό. Όποιος είναι καλύτερος σε αυτή την περίπτωση, όποιος ικανοποιεί τον προπονητή, αυτός θα παίζει. Μπορεί να είναι ο Χατζησαφή στον πάγκο. Είναι δεδομένο, δηλαδή το 4-3-3 είναι δεδομένο. Κοίτα, μέχρι στιγμής σε αυτό βασίζεται, αυτό δουλεύει, σε αυτό ποντάρει.
Μάλιστα, μάλιστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να ακούσω λίγο και την κλήρωση. Θέλω να τα πούμε έτσι. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Λοιπόν, γεμάτο τηλεφωνικό κέντρο. Όσο πιο σύντομα, παιδιά, μπορείτε να σεβαστείτε λίγο και τον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Θα ρωτήσω το πρωτάθλημα που θα αρχίσει, την άλλη εβδομάδα. Την άλλη εβδομάδα, ναι. Εγώ πρώτη αγωνιστική θα ήθελα, ας πούμε, ο Φιάρης. Ο Φιάρης. Γιατί ο καιρός είναι καλός, έτσι, για καμιά εκδρομή εκεί. Έτσι, να θυμηθώ μια παλιά περιπέτεια πριν 20 χρόνια. Ναι. Που είχε κάνει ο Άρης μια ανατροπή 2-3 και δεν υπήρχε οργανωμένη εκδρομή. Ναι. Ήμουνα μόνο εγώ, ας πούμε, έναν άλλο να μου είχαν πάει έτσι διακοπές, ας πούμε, στο Ηράκλειο και πήγα και στο Μάτς, ας πούμε. Στα λιοντάρια. Ναι, αλλά αν δεν ήταν ο Παναγιωτάκης, ήταν άνθρωπος του Κοντομινά ο Παναγιωτάκης. Ναι. Μάλλον προφανώς λόγω του επιθέτου και έλεγε την καταγωγή του από την Κρήτη. Ναι. Και ήταν εκεί στο Μάτς, ας πούμε, και υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι του Κοντομινά και μας γλιτώσανε γιατί απλά ήθελα να πω κάτι για τους κριτικούς, ότι χωρίς να πούμε Χατζάρες και Τσεκουμπούρια είναι ψιλοκότες, να πούμε. Δηλαδή. Μόνο μέσα στο νησί είναι μάγκες, να ξέρεις. Περήφανος. Οι περισσότεροι λαός. Δηλαδή. Περήφανος λαός, ο κριτικός. Περήφανος λαός, τώρα να πούμε, πήγαν να μας ορμήξουν 22 άτομα. Καλά, εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει με το ανησυχητικό. Οι άνθρωποι του Κοντομινά, του μεγάλου και σίγουρου να. Έτσι. Α, ήθελα να πω, σε πήρε καθόλου Κουλουρόπουλος ο ψηλός, τίποτα. Ο ποιος? Ναι, ναι, πήρε χθες. Όχι σήμερα πήρε. Προφανώς ακούει την εκπομπή. Εντάξει, είχε κάνει μια κλίση, ξέρεις, γίνεται. Αν δεν φτιάξει το κινητό του, εγώ δεν απαντάω σε κλίση. Γιατί έχω την εντύπωση, επειδή είναι πολύ προληπτικός. Ναι. Θυμάσαι που σας είπε ότι έριχνε ένα τσιγάρο στο βοηθητικό του πάλι σε κάθε επίθεση της ομάδας του. Πάλι καλά, δεν πήρε φωτιά. Επειδή ξέρεις παλιά του έκανε μια πλάκα. Όταν έπαιζε ένα κρίσιμο μάτσο, τον έκανε κάτι αναπάτητες. Ναι. Και είχε κάνει κάτι κλαρίνα. Τώρα ίσως επειδή πήρε ένα κάποιο αποτέλεσμα, πρέπει να έχει βάλει μόνο για μένα ότι μιλάει. Χαϊδεύει το λιχνάρι του τελευταίο. Όχι, γιατί ξέρεις τι. Και η πλάκα πιάνει για το ξεκάρφο. Με παίρνει τηλέφωνο καμιά φορά και με λέει: Γιώργο, γιατί δεν με παίρνεις κανένα τηλέφωνο. Λέω: Καλά, πλάκα με κάνεις, αφού τηλέφωνο συνέχεια δείχνει ότι είναι απασχολημένο. Οπότε του στέλνω το μήνυμα ότι αν δεν φτιάξει το τηλέφωνό του, μην περιμένει να το σηκώσω κι εγώ. Είμαι κι εγώ προληπτικός να του πω. Μάλιστα. Οπότε κατάλαβε. Τέλος πάντων, άμα αυτά ρε φίλε. Έγινε Γιώργο, έγινε. Να σε καλά, να σε καλά. Στον επόμενο, καλησπέρα. Σε τουά. Λοιπόν, bonsoir. Τι γίνεται? Très bien. Λοιπόν, εγώ πάντως θέλω φιλαράκι να πούμε εκτός έδρας στο μεγάλο μάτς. Μεγάλο μάτς δεν νομίζω να έχεις. Αν εξαιρέσουμε τώρα τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ που δεν παίζουνε, ναι. Γιατί θα παίξουν κύπελο, έτσι δεν είναι? Ναι. Ο Παναθηναϊκός ζήτησε να παίξει ως έδρας γιατί φτιάχνουν το Ολυμπιακό στάδιο. Ποιος μένει? Θέλεις να τα πουλάκια μου. Θέλεις ντέρμπι σου τώρα, τρώγεις για ντέρμπι τώρα. Δεν είχε. Να τα πουλάκια μου. Κάτσε και δες τώρα όλες τις πρεμιέρες τα τελευταία χρόνια, δεν είχες ντέρμπι. Εσύ, όταν είναι οι αρχές της σεζόν, ναι. Καλύτερο ματ είναι το εκτός έδρας, ναι. Και μάλιστα δίχως κόσμο, το εκτός έδρας είναι. Με Λαμία, όπως πρόπες, 0-3. Όχι ρε εσύ, όχι. Να ξεμπερδεύεις, ό,τι και να γίνει, ναι. Ό,τι και να γίνει σε αυτό το ματ, ναι. Λες ρε φίλε να πούμε εντάξει εκτός έδρας με έναν μεγάλο αντίπαλο, είναι ναι. Εντάξει. Κατάλαβες, αλλά έχεις και μια βάντα παραπάνω γιατί κανένας δεν είναι ακόμα έτοιμος. Ενώ αν παίξεις με κανέναν όφη μέσα στην έδρα σου και φέρεις κανένα 1-1, θα αρχίσει η κρίνια μετά. Τα ούα μετά, ναι. Κατάλαβες για ποιο λόγο το λέω? Κατάλαβα. Παίξε με τον Ολυμπιακό εκτός και έχασες. Ναι. Έχασα. Ή από την ΑΕΚ έχασα. Τον Ολυμπιακό και την ΑΕΚ έχασα. Ναι. Πήγα στον ΠΑΟΚ. 4 τον έριξα. Εντάξει, καλά έκανα και τον έριξα 4. Λέμε εμείς τώρα. Πριν πολλά χρόνια βέβαια. Εντάξει, ρε, ναι. Πρώτη αγωνιστική είναι. Κοίταξε, η ζωή είναι κύκλος. Ποτέ δεν ξέρεις τι σου επιφυλάσσει. Να το ξέρεις αυτό. Εστερνίζεται πάντως και άλλη την άποψή σου. Βλέπει τον Κοσμά, λέει, πρώτη αγωνιστική Άρης ΠΑΟΚ, λέει, στην Τούμπα κιόλας, και ο φίλος ο Χρήστος το ίδιο πράγμα, λέει. Δεν νομίζω, παιδιά, δεν νομίζω. Ναι, θέλω φίλε, θέλεστε, μεγάλο μάτς εκτός έδρας πρώτη αγωνιστική. Θέλετε, ψοφάτε για τέτοιο. Εγώ το αιτιολογώ κιόλας για ποιο λόγο. Ναι. Όχι, εσύ, ναι, επιχειρηματολόγησες, είναι η αλήθεια, ναι. Γιατί ναι. Είναι ανέτοιμες οι ομάδες και μπορούν να γίνουν όλα τα αποτελέσματα, ρε φίλε. Ναι. Ενώ άμα ρολάρουν οι ομάδες οι καλές δεμέκ, mm-hmm. και ξέρω εγώ να πούμε, ναι.
δύσκολα να τους πάρεις αποτέλεσμα. Πρέπει να πάρεις εσύ, ξέρω εγώ, στο 100% και αυτοί να πέσουν κάτω από το 50% της δυναμικότητάς τους. Για πάμε παρακάτω, γιατί έχω άλλους 5. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Φιλιά, να είσαι καλά. Μπουσουά, μπουσουά. Αντού τα λέρ. Αλέρε τουρ, φιλιά. Πάμε λοιπόν. Παιδιά, όσο ποιος είναι, μπορείτε, γίνεται χαμός, μου λέει. Χωλή τον επόμενο, ναι. Έλα, κύριε Νικό. Αχ. Όλοι λιγομίλητοι λοιπόν, θα βγουν σήμερα. Να είμαι γρήγορο για να μιλήσουν και οι ναι, αδελφέ μου, ναι. Θέλω πρεμιέρα, θέλω. Ναι. Αλλά λες μεγάλα παιχνίδια δεν έχει, έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω να έχει. Όχι. Δεν νομίζω. Ε? Όχι, όχι. Γιατί ναι. Πες εσύ τι θες και θα δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Όχι, δεν θα πω τι θέλω. Εγώ θα σου πω τι θα βγει. Ατρόμητος Άρης, πρώτη αγωνιστική. Ατρόμητος Άρης, λοιπόν, θα σημειώνω τις προβλέψεις σας, παιδιά, για να δω τι θα γίνει και ποιος λοιπόν, θα βγει ένα, μέσα. Το δεύτερο. Ναι. Τι ώρα είναι αύριο το φιλικό παιχνίδι? Στις 7. Το δείχνει Νόβα. Το δείχνει Νόβα 2 και αθλητικός Λίμπερο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν θέλω να στεναχωρείς με άκυρες ερωτήσεις τον Κλεωμένη. Δεν θα του κάνεις άκυρες ερωτήσεις. Ο Κλεωμένης ξέρει πάντοτε καλύτερα. Κλεωμένης είναι ρεαλιστής, λοιπόν, το έχει πει κιόλας. Πώς γίνεται ρε Κλεωμένη να το έχει το παιχνίδι τηλεόραση και εμείς να το ακούμε από το ραδιόφωνο? γι' αυτό αγαπάμε Κλεωμένη. Πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, ναι. Τι έχουμε, βρήκαμε τερματοφύλακα ή όχι ακόμα? Έχεις βρει, αλλά περίμενε λίγο ακόμα. Αλλά περιμένω λίγο ακόμα. Έχω βρει κανένα χαφ. Χαφ. Πήρα τίποτα. Τι χαφ, ρε χαφ. Σέντερ, μάλλον, τι θέλουν αυτοί εκεί. Στόπερ θέλεις. Θέλουν, βρήκες τίποτα. Στόπερ θέλεις. Στόπερ θέλεις και μετά βλέπουμε. Τερματοφύλακα, στόπερ και βλέπω. Και Χατζησαφή. Ναι, αυτό το παιδί πότε έρχεται αυτό? Να λύσει το συμβόλαιό του με τον Γάλλο. Αν τα καταφέρει σήμερα, αύριο, πιστεύω αρχές επόμενης εβδομάδας θα είναι εδώ. Α δούμε. Ωραία. Τι ώρα είναι το ευρωπαϊκό παιχνίδι της 17 του μηνός? Στις 9. Στις 9. 9 η ώρα. Mm-hmm. Πολύ ωραία, για να προλάβουμε, γιατί κλείνουν και τα μαγαζιά. Α, δεν μπράβο. Έχουμε τίποτα χαζά. Αναγιά σου. Ναι, ωραία. Εντάξει, έγινε. Σήμερα ήμασταν περιεκτικοί. Ήσουν εκπληκτικό, Θανάση μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα, Νίκο. Χαίρετε. Να σε ρωτήσω, ναι. Από τη στιγμή που ο Απόλλωνας και ο Πας Γιάννηνα ναι. Δεν θα παίξουν τις 3 και 2 αγωνιστικές τις πρώτες. Ναι. Θα οριστούν ομάδες αντιπαλοί τους, ξέρεις. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να τύχει η πρώτη αγωνιστική η Άρης Απόλλωνας και να αναβληθεί. Αυτό είναι ένα θέμα. Είναι ένα θέμα. 7 η ώρα, παιδιά, θα απαντηθούν όλα. Γιατί είμαστε μπάχαλο. Οι άλλοι παίζουν κύπελο. Οι άλλοι δεν θέλουν να παίξουν για να προετοιμαστούν καλύτερα. Ξέρεις γιατί. Φαντάζομαι τώρα να παίξει ο Άρης πρώτη αγωνιστική με τον Απόλλωνα, έτσι, ξαναβολής δηλαδή. Δεύτερη αγωνιστική με τα Γιάννα, πάλι ξαναβολής. Είναι τρελό. Θα δούμε τώρα, εντάξει. Εγώ θέλω να σου πω την αλήθεια, πρώτη αγωνιστική Βόλο, η Λάρισα, η Λαμία, κάπου εκεί. Αυτές τις ομάδες θέλω. Βασικά. Κάτι τέτοιο, κάτι τέτοιο. Τον Ατρόμητο δεν το θέλω γιατί έχει παίξει καμιά 7-8 φιλικά. Πρέπει να είναι πιο έτοιμος από εμάς. Καλά, δεν λέει κάτι αυτό απαραίτητα, να ξέρεις. Να σου πω την αλήθεια. Ναι. Εντάξει, όταν έχει παίξει μια ομάδα 7-8 φιλικά και με ομάδες αλφα εθνικής, έτσι. Ναι. Κατά βάση. Έπαιξε, ας πούμε, τώρα χθες προχθές με την Τρίπολη. Πάντως το δεδομένο που έχουμε και έγινε νωρίτερα γνωστό, παρέλειψε να το αναφέρω, είναι ότι και φέτος θα παραμείνει κανονικά το σύστημα των play-off. Ναι, ναι, ναι. Για μένα λάθος, αλλά τέλος πάντων. Και λογικά τις πρώτες, τουλάχιστον 3-4 αγωνιστικές, τις πρώτες 3 σίγουρα δεν βγαίνουν ντέρμπι από όσο ξέρω. Συνήθως δεν βγαίνουν. Με τον Παναθηναϊκό παίξαν τέταρτη αγωνιστική, από εκεί δηλαδή ξεκινάνε. Με Παναθηναϊκό έπαιξε τρίτη αγωνιστική. Τρίτη αγωνιστική, ναι, από εκεί ξεκίνησαν τα ντέρμπι. Θα δούμε. Τέλος πάντων, να έχουμε την τύχη μαζί μας. Να φύγει ο Χατζησαφή ο κυπελούχος. Ναι, είδα και την ασίστ που έβγαλε εντυπωσιακή στο δεύτερο γκολ. Στο δεύτερο γκολ, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Ως δεκάρι έπαιζε, όλο το μάτς. Όλη τη χρονιά έπαιζε ως δεκάρι στην τράκτορ ο Χατζησαφή. Φοβερός. Όλη τη χρονιά. Το θέλω πολύ αυτό να. Τέλος πάντων, έγινε, χαιρετώ. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, ο Ζαχαρίας λέει Λάρισα Άρης. Λάρισα Άρης ήταν σεζόν 6-7. 1-1 με γκολ Παόλο Κώστα. Στον επόμενο φίλο, καλησπέρα. Δεν περίμενε, στον μεθ επόμενο, ναι. Έλα, καλησπέρα. Χαίρομαι. Λοιπόν, και εγώ με Λάρισα με Βόλο βλέπω, πρωταγωνιστική. Εντός ή εκτός? Εντός μάλλον, εντός. Εντός, Εντός. Και θέλω βασικά εύκολους αντιπάλους μέχρι να μπούμε στους ομίλους του πλέον του τέτοιου, πώς του λένε. Του Europa League. Europa League, ναι. Και αν τα καταφέρεις, δηλαδή, μετά δώσ' του ντέρμπι, δεν έχουμε πρόβλημα. Μετά δώσ' μου ντέρμπι, ναι, και ας το χάσω, δεν με πειράζει, αλλά... το πιο σημαντικό είναι να πεις να πάρεις και λεφτά, ρε παιδί μου. Αναγκαίος. Γιατί κοίταξε.
τους Ουκρανούς τους έχουμε για πλάκα. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα γίνει γέλαση. Θεωρητικά. Δεν μπορώ να το γεννηθώ. Ναι, ούτε κανένας, θεωρητικά, αλλά πρέπει να το αποδείξει και μέσα στο γήπεδο. Ναι. Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Η ΡΙΕΚΑ είναι συμπαθητική ομάδα, είναι η τρίτη δύναμη της Κροατίας. Ναι. Είναι υπολογίσμος αντίπαλος, αλλά δεν είναι και μεγαθύριο. Δηλαδή ένας σοβαρός Άρης, παιδί μου, εύκολα, δύσκολα την πρόκειται να την πάρει. Έστω και μέσα στην Κροατία. Ναι. Και μετά, ναι, και μετά το τελευταίο μάτι σε βλέπουμε τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Διπλά μάτια νομίζω θα είναι εκεί. Εκεί θες και μεγάλη. Όχι, νομίζω ότι η Europa League είναι μονά, αλλά εκεί θες και την τύχη όπως και να έχει. Δηλαδή, είτε. Θες και εκεί τύχη, ναι. Ναι. Και, δηλαδή, να πέσει με καμιά Μίλαν τώρα. Ναι, ναι. Με Μίλαν, άμα είναι, παίξει. Γιατί και εκεί, άμα είσαι παίξει καλά, μια χαρά, την έχει τη Μίλαν. Μπορεί να ακούμε. Λίγο ήπια γουζά, αλλά εντάξει, όχι τόσο πολύ, ας πούμε, για να, μπορώ, να ξέρω τι λέω. Θα τον πιάσει ο Ντάτκοβιτς στον Ιμπραήμοβιτς, θα τον κάνει κόμπο. Θα τον κάνει και την κοτσίνα την κάνει, του στριφογυρίζει. Εγώ για άλλο πήρα από τον Καϊμόν βασικά, ναι. Τον Πόρμο, όπως καθένας με τον Πόρμο που λέμε. Ναι. Έχουμε καμία ενημέρωση με Ματέο? Όχι. Ή έχει μείνει στάσιμο το ο θέμα? Ο Ματέο είναι ένα τίποτα. Θέμα το οποίο έχει πολύ καιρό να παρουσιάσει εξέλιξη, είναι στάσιμο, αλλά παραμένει στο κάδρο ακόμα. Κοίταξε, γιατί ο συγκεκριμένος σου παίχτης, άλλες γραμμές έχεις τώρα? Έχω άλλη μία. Ωραία. Δώσουμε ένα λεπτό μόνο και ναι, ναι. Θα κλείσω. Ο συγκεκριμένος σου παίχτης θα ανεβάσει την ομάδα τουλάχιστον 60-70%. Είτε με assist είτε με goal. Και τον είδαμε, δηλαδή την αξία του την ξέρουμε. Δεν περιμένεις να πάρεις με αλαχείο και να περιμένεις άμα θα κερδίσεις. Ναι. Είναι ο παίχτης που θα μπει μέσα και δεν χρειάζεται να αποδείξει την αξία του. Μακάρι δηλαδή να κάνει πρόεδρος καμία επέμβαση. Αν και λίγο δύσκολο, το καταλαβαίνω αυτό, ας πούμε. Κοίτα, να σου πω κάτι. Λέμε να κάνει επέμβαση και τα λοιπά. Έχει σκάσει το τελευταίο διάστημα ένα σωρό λεφτά. Για τον μπαν, ναι, το 1,2. Ναι, προκαταβολές για να έρθουν οι παίχτες. Εντάξει, κάποια στιγμή λες ότι, ας πούμε, μέχρι εδώ μπορώ, δεν μπορώ παραπάνω. Εντάξει, και να σου πω κάτι, και δεν το λέω τώρα ως μπηχτή. Εντάξει, βλέπει ότι και σαν διαρκές δεν κουνιέται πολύ τα πράγματα. Δεν σου λέω ότι θα το πάει αντιδραστικά και θα πει ότι αφού δεν παίρνετε και εγώ δεν θα φέρω. Αλλά και τα διαρκεία είναι ένα τρόπο βοήθεια προ την ομάδα οικονομικά. Πέρα από το ηθικό και το συναισθηματικό. Ναι, δυστυχώ είναι και η κατάσταση έτσι με τον κορονοϊό και με αυτά τα. Είναι, εγώ το καταλαβαίνω. Εγώ πάντα όταν μιλάω για διαρκεία αναφέρομαι σε αυτού που έχουν την οικονομική άνεση. Ναι. Δεν αναφέρομαι σε αυτού που μετράνε τα λεφτά ακόμα και για ένα εισιτήριο πόρτα για να πάνε στο γήπεδο. Εκείνου νιώθω, okay. Ναι. Και από ό,τι ξέρω, ο Ματέο, από ό,τι βγαίνει ο κόσμος και λέει, παιδί, δεν ξέρω ναι. Πώς φτάσουμε, θέλει να αγοράσει σπίτι, του αρέσει η πόλη. Ναι, ρε, ψάχνει σπίτι, η γυναίκα όντως, του νομίζω. Ναι, η ναι. Συμβία του. Ναι, η κοπέλα του, πάνω, ναι. Του αρέσει εδώ πέρα. Και με τον Αριθμό Αστέρα δεν τα πάνε καλά, ας πούμε. Δεν υπολογίζεται το Στάνκοβιτς, όχι, είναι εκτός ευρωπαϊκής λίστας κιόλας. Δεν τον έχουν και δηλώσει και αυτό ήταν. Ότι προχθές που είχαν παίξει ένα ευρωπαϊκό μάτι δεν τον έχουν δεν δηλώσει. Τον είχαν, οπότε... Τέλος πάντων. Καλά, αυτά. Έγινε. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στον τελευταίο για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Χαίρετε. Παναγιώτης από Αρτέμι, τι κάνουμε. Γεια σου, Παναγιώτη. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Καλά, είσαι. Μπράβο, Νίκο. Εγώ είμαι πολύ φασισμένος από την ομάδα, τις μεταγραφές που έχει κάνει. Πιστεύω θα πάμε καλά και στην Ευρώπη. Βέβαια χαμηλά την μπάλα, με σοβαρότητα. Και ότι είναι παιδιά για μεταγραφές. Το πιο σημαντικό είναι θα πρέπει να πάρουμε διαρκείας. Ωραίο να ζητάμε παίκτες. Ωραίο είναι να λέμε πάρ' τον ένα, πάρ' τον άλλο καρυπίδι. Αλλά αν δεν πάρουμε διαρκείας πρέπει να βοηθήσουμε την ομάδα. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δυσκολίες. Με τον κορονοϊό, με όλα αυτά, αλλά πρέπει τουλάχιστον ο κόσμος να στηρίξει την ομάδα όσο μπορεί. Δεν είναι εικόνα να έχουμε 500 διαρκείας. Έτσι. Και εγώ από εβδομάδα πάλι που μένω στην Αθήνα και δεν έχω τη δυνατότητα να δω την ομάδα στην Αθήνα και θα πάρω τις διαρκείας μόνο και μόνο για να βοηθήσω την ομάδα. Και αυτό πρέπει να κάνω και πιστεύω πρέπει να κάνουμε όλοι για να βοηθήσουμε τον πρόεδρο και να του πούμε ένα ευχαριστώ για όλα όσα έχει κάνει. Γιατί είναι για μένα ο καλύτερος ιδιοκτήτης που είχαμε μέχρι στιγμής. Το θέτεις ωραία. Αυτά ήθελα να πω. Και αν η πρόβλεψη για, πρόβλεψη για την κλήρωση ναι. Να μου έχει κολλήσει παιδιά την πρώτη αγωνιστική που έχουμε με τον Απόλλωνα. Απόλλωνας δεν είναι παίζει πρώτη αγωνιστική. Στη Ριζούπολη. Δεν παίζει Απόλλωνας πρώτη αγωνιστική.
Αυτό που το παλικάρι προηγουμένως, ότι θα, θα είναι ο Απόλλων, αλλά ναι. θα, πάει, θα γίνει έτσι. Θα το δεν μπορεί να. Σε μισή ώρα. Σε μισή ώρα. Ναι, ναι, έτσι. Σου εύχομαι καλή μετάδοση αύριο. Να είσαι καλά. Το σταθμό. Να είσαι καλά. Και να είναι καλά όλοι οι φίλοι του Άρη. Να είσαι καλά, Παναγιώτη. Να είσαι καλά. Για χαρά. Λοιπόν, ο φίλος ο Τάσος λέει Τρίπολη Άρης είναι τον πρώτο μας, Νίκο. Όλες πιάσατε. Α δούμε ποιος θα πέσει μέσα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ το Μαρμαρίδη που ήταν και σήμερα μαζί μας. Στη σημερινή εκπομπή. Κορυφαία έπιπλα, καναπεδάρες. Έπιπλα κατασκευασμένα αποκλειστικά για εσάς, σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες, στα δικά σας μέτρα και στα χρώματα τα οποία επιθυμείτε. Όπως επίσης, ευχαριστούμε πολύ για μία ακόμα φορά τα Data Labs, το κέντρο διαβίου μάθησης, το οποίο ήταν μαζί μας και σήμερα και στήριξε το All About Aris On Air στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Αν θες να γίνεις expert στην πληροφορική και απαραίτητο στην αγορά εργασίας, παρακολούθησε σεμινάρια προγραμματισμού σαν Data Labs, ανάπτυξη λογισμικού ιστοσελίδων τεχνικού δικτύου και απέκτησε πολυεπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενός μεταπτυχιακού. Τηλέφωνο 2310-222962, datalabs.edu.gr. Μπορείτε να επισκεφτείτε τα γραφεία των Data Labs στην Θεσσαλονίκη Εθνικής Αμήνης 14α. Ακολουθεί η εκπομπή το σκύλο με το γάτο, με κλήρωση βέβαια ζωντανά 7 η ώρα εδώ στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 του πρωταθλήματος για τους φίλους όλων των ομάδων. Ως All About Aris On Air, τα λέμε και πάλι τη Δευτέρα λίγο μετά τις 5. Καλή συνέχεια σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο.